θα προσπαθήσουν χορευτές της Σάλσα από όλη την Ελλάδα, καθώς την Κυριακή θα βρεθούν στη Θεσσαλονίκη και θα χορέψουν στην πλατεία Αριστοτέλους για 6,5 περίπου λεπτά. Πρόκειται για μια προσπάθεια χορευτών όλης της Βόρειας Ελλάδας που θα σχηματίσουν ένα κύκλο που θα εκτελέσουν τα χορευτικά παραγγέλματα του Λίντερ. Η Ρουέδα είναι η κυκλική εκδοχή της Σάλσα με ζευγάρια χορευτών που εναλλάσσονται μεταξύ τους. Την Κυριακή θα γίνει μια προσπάθεια πανελλαδική να σπάσουμε ένα ρεκόρ Guinness της μεγαλύτερης Ρουέδα de Casino. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στη Σάλσα Κουμπάνα. Με τη συμμετοχή, όπως είπαμε, και της δικιά μας της σχολής της ΦΕΚΣ, η οποία εκπροσωπεί την Ξάνθη. Αυτή η προσπάθεια έχει ξεκινήσει εδώ και λίγους μήνες από συλλόγους από όλη την Ελλάδα, βέβαια με επίκεντρο την Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί τα παιδιά έδωσαν το ραντεβού στην πρωτεύουσα της Ελλάδος, και στην πλατεία Αριστοτέλους θα γίνει συνάντηση. Πρόκειται για ένα ρεκόρ το οποίο είναι λίγο δύσκολο να το σπάσουμε, γιατί βέβαια το προηγούμενο ήταν γύρω στα 756-760 άτομα, και γι' αυτό και εμείς βάζουμε όλοι μας τις προσπάθειες για να το σπάσουμε. Από ό,τι μου έχουν πει, έχουμε συγκεντρώσει γύρω στα 1000 άτομα, άρα πάμε όχι μόνο να το σπάσουμε αλλά να δυσκολέψουμε και τους επόμενους που θα θέλουν να το ξεπεράσουν. Εμείς εδώ από την Ξάνθη, μέσα από το σύλλογο της ΦΕΚΣ, θα κατεβούμε 22 άτομα το Σάββατο, 31 Μαΐου, και 1 Ιουνίου θα είναι το ρεκόρ, δηλαδή που θα γίνει η προσπάθεια για να σπάσουμε το ρεκόρ, η επίσημη προσπάθεια. Πόσο καιρό προετοιμάζεστε γι' αυτό? Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 2 με 3 μήνες περίπου, από τον Μάρτιο. Και κάνουμε προετοιμασία, κάνουμε μαθήματα. Είμαστε έτοιμοι. Κάναμε και τις τελευταίες πρόβες μας αυτήν την εβδομάδα. Και θέλω να πω ότι τα παιδιά είναι έτοιμα να πάνε εκεί, να δώσουν τον καλύτερο στον εαυτό, να περάσουν καλά, να διαφημίσουν και την πόλη τους αλλά και την Ελλάδα γενικώς στον κόσμο. Η προσπάθεια για την υπέρβαση του ρεκόρ Guinness στη Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα στην πλατεία Αριστοτέλους είναι μια πρωτοβουλία σχολών χορού της Βόρειας Ελλάδας, στην οποία συμμετέχουν και οι χορευτές του τμήματος Σάλσα της ΦΕΚΣ.